Ήρθαμε σήμερα εδώ ως εκλεγμένοι με τη Μεσοδοστική Κίνηση Συνεργασίας στο Δουσού του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου για να προπαγανδίσουμε το αυριανό συλλαλητήριο των φοιτητών, των εργαζομένων στα πανεπιστήμια ενάντια στο νέο νομοσχέδιο, ενάντια στις επιλογές και στις επιταγές της κυβέρνησης που αυτή τη στιγμή επιλέγει να κρατάει τα πανεπιστήμια μας ένα χρόνο κλειστά, ένα χρόνο χωρίς μάθημα και την ίδια στιγμή φέρνει την αστυνομία στις σχολές μας με το νέο νομοσχέδιο, φέρνει κάμερες, φέρνει διαγραφές φοιτητών. Εμείς, σαν φοιτητικός σύλλογος και με βάση το χθεσινό συντονισμό των φοιτητικών συλλόγων στην αποκλεισμένη Πολυτεχνιούπολη, δηλώνουμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν θα περάσει. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας το επόμενο διάστημα με γενικές συνελεύσεις. Θα ανοίξουμε τις σχολές μας και θα επιμείνουμε τα πανεπιστήμια μας να μείνουν ανοιχτά ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης που είναι εγκληματική, που φέρει ευθύνες που εδώ και τόσο καιρό βλέπουμε να μην δίνεται ούτε ένα ευρώ για την υγεία και για την παιδεία, ενώ την ίδια στιγμή δίνουν 30 εκατομμύρια για να φέρουν την αστυνομία στις σχολές μας. Το μέτωπο αγώνα σπουδαστών, οι φοιτητές του Παντίου Πανεπιστημίου, δεν τρομοκρατούμαστε. Έχουμε δείξει το προηγούμενο διάστημα με τη στάση μας και με τους αγώνες μας ότι δεν πρόκειται ποτέ σε οποιαδήποτε συνθήκη, ακόμα και στην καραντίνα, να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Όπως η κυβέρνηση και το Υπουργείο φέρει ευθύνη για την κατάσταση της πανεπιστήμια μας και φέρει ευθύνη για το γεγονός ότι οι σχολές είναι ένα χρόνο κλειστές, έτσι και εμείς θα είμαστε εκεί να τους δείξουμε ότι δεν έχουμε κλειστά τα στόματά μας. Έτσι και εμείς αύριο την Πέμπτη καλούμε όλο τον κόσμο, όλους τους φοιτητές που έχουν πάρει δεκάδες αποφάσεις συλλογικές στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα να πλάει με τους εργαζόμενους, πλάει ας πούμε με τους άλλους φοιτητικούς συλλόγους να διαδηλώσουμε στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης θέλουμε να τονίσουμε ότι οι φοιτητές δεν θα κάνουν στρωμένα τα χέρια να βλέπουν τους μπάντους να μπαίνουν μέσα στις σχολές μας. Δεν θα το επιτρέψουν αυτό το πράγμα. Το νομοσχέδιο αυτό δεν θα περάσει και πόσο μάλλον δεν θα εφαρμοστεί.